προβληματίζουν τους γιατρούς οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αφαίρεση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με την αύξηση των καθήμενων στην εστίαση. Είναι αλήθεια ότι με τα καινούργια μέτρα που πήρε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων αλλά και η κυβέρνηση φαίνεται πραγματικά ότι λόγω της μεγάλης μείωσης του υλικού φορτού και των κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία πραγματικά παίρνονται κάποια μέτρα τα οποία πρέπει ναι μεν να τα εφαρμόσουμε, αλλά έχουμε μια μικρή αντίρρηση και εγώ προσωπικά και άλλοι συναδελφοί μου ως προς την τήρηση των μέτρων σχετικά με τη μάσκα και με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, γιατί πραγματικά η μάσκα σε συγχρονισμένους χώρους με πολλά άτομα προστατεύει και πραγματικά σώζει ζωές. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνθήκες συγχρονισμού, τονίζουν οι γιατροί. Ο κίνδυνος ελοχεύει με στελέχη του κορονοϊού τα οποία είναι μεταλλαγμένα. Ναι, μεν φαίνεται ότι κάποια εμβόλια και η νόσηση ή μόλυνση από κορονοϊό προστατεύει από κάποια μεταλλαγμένα στελέχη, κυρίως ο εμβολιασμός, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε χώρους, ακόμα και αν είναι εξωτερικοί που πάρουν πάρα πολλά άτομα, γιατί δυστυχώς και τα 10 άτομα στο τραπέζι αλλά και η έξοδος από τις μάσκες στο περπάτημά μας με πολλά άτομα γύρω μας ελοχεύει τον κίνδυνο να προσληφθούμε από μεταλλαγμένο ιό και να έχουμε μια διασπορά που δυστυχώς τους φθινοπορεινούς μήνες να μας οδηγήσει πάλι σε τέταρτο κύμα. Ο κορονοϊός, όπως αναφέρουν, παραμένει ανάμεσά μας. Αλλά το χειρότερο είναι οι μεταλλάξεις. Όπως η μεταλλάξη Δέλτα, που κυριαρχεί και θεωρείται πιο επικίνδυνη. Οι ειδικοί καλούν για ακόμη μια φορά τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους. Πρέπει λοιπόν να μην εφησυχάζουμε, να είμαστε πάντα έτοιμοι, να πάμε όλοι για εμβολιασμό. Οι αντενδείξεις που λέει ο κόσμος και οι απλοί πολίτες δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβόλια που κυκλοφορούν. Απόλυτη αντένδειξη είναι μόνο η αλλεργία σε κάποιο παρελθόν εμβόλιο. Μόνο αυτή είναι μια κάποια αντένδειξη και πρέπει να τη συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Οι οποιασδήποτε αλλεργίες σε φάρμακα, στο περιβάλλον, σε οποιαδήποτε άλλη αγωγή ή σε είσαι προηγηθέν εμβόλιο, αν δεν το συζητήσουμε με τον γιατρό, δεν αποτελεί αντένδειξη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να γραφτούμε όλοι, να εμβολιαστούμε για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το τείχος ανοσίας στο 70-80% και να θεωρούμε ότι είμαστε πλέον προστατευμένοι.